Έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Τουρσουνίδη, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα για Στέλιο, Κώστα, γεια σου, τον Γιώργο, όλη την παρέα. Γεια σου Γιώργο. Ξεκινήσαμε Γιώργο με τον Κώστα και τον Κώστα να βάλουμε στο τραπέζι το παιχνίδι με την Lincoln. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό ή να πιάσουμε λίγο και να μας πεις την άποψή σου, πώς το βλέπεις για την καθίζηση του ΠΑΟΚ βασικά. Στα τελευταία 5 παιχνίδια μετά τη διακοπή, μετά το διπλό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Από που θες ξεκινάμε. Εντάξει, από όπου θέλετε, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι, δεν έχει να κάνει. Ας το πάρουμε χρονικά τότε, για την καθίζηση. Να το πάρουμε χρονικά, ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό να το αιτιολογήσω κιόλας έχει να κάνει με την έλλειψη υλικού που έχει η ομάδα. Χωλαίνει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές και με το υλικό και με το ρόστερ. Δεν έχει εναλλακτικές πολλές ο προπονητής, η ομάδα. Και κατ' εμέ δεν έχει και τους ποδοσφαιριστές που αρμόζουν σε ό,τι έχει να κάνει το αγωνιστικό επίπεδο του ΠΑΟΚ και των ποδοσφαιριστών, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ομάδα ελκυστική, μια ομάδα ανταγωνιστική, μια ομάδα που να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να τη χαίρεται ο κόσμος. Έλλειψη ποδοσφαιριστών. Ανέφερες το έλλειψη ποδοσφαιριστών. Ναι. Μέχρι τη διακοπή, και το τελευταίο διάστημα πριν τη διακοπή, είδαμε ένα ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλό. Με νίκη στο Λεωφόρο. Με νίκη, με ήττα από την Κοπεχάκη, αλλά με πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είδαμε ένα ΠΑΟΚ με ενέργεια, έτσι μπορεί να μην κέρδισε, αλλά η εικόνα του ήταν για να κερδίσει. Μας έδωσε συνολικά δηλαδή εκείνο το διάστημα μια πολύ καλή εικόνα η ομάδα. Ξεκινά το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μεσολαβούν 15 μέρες και η ομάδα στο Περιστέρι, αν συμφωνείς, δείχνει άδεια. Τι πιστεύεις ότι μεσολάβησε? Δηλαδή, με στη Λεωφόρο, με τον Παναθηναϊκό, είδαμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος και ένα 3 θα μπορούσε να κερδίσει και ένα 4 θα μπορούσε να κερδίσει. Οι παίκτες, οι μεγάλης ηλικίας, ξεκουράστηκαν 15 μέρες και είδαμε αυτή την εικόνα. Και στο καπάκι είδαμε μια μέτρια εικόνα για μένα με την Σλόβαν. Μια μέτρια εικόνα με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, βελτιωμένη στο δεύτερο, αλλά όχι πιστική και όχι ικανός να σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Στη Λάρισα δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Με τον Ιωνικό στην Νεάπολη προηγήθηκε, επίσης δεν καταλάβαμε τι έγινε. Ακόμα ψάχνουμε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτό το παιχνίδι. Είχε παίκτες πριν και δεν έχει μετά? Ότι υπάρχουν ελλείψεις είναι δεδομένο. Δεν είναι, Κώστα, νομίζω δεν είναι. Οι παίχτες είναι οι ίδιοι, το ρόστερ είναι ίδιο από την αρχή της σεζόν, από το καλοκαίρι, από τον προγραμματισμό και από το με τους ποδοσφαιριστές που ήρθανε. Κοίταξε να δεις. Είναι καθαρά προσωπική και νομίζω σε συμφωνεί όλος ο ΠΑΟΚ. Εσείς και ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσεις 2-3 παιχνίδια σε όλη τη διάρκεια, συμφωνώ με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ που παίξαμε στην Τούμπα, με την Κοπεχάγη, είχε μια καλή εικόνα. Από εκεί και πέρα δεν ήταν κάτι όμως που μπορεί να πείθει και να πείσει όλο τον κόσμο και γενικότερα και τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα, ότι αυτή η ομάδα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν να διανύσουν όλη τη διάρκεια της χρονιάς έτσι σε καλά επίπεδα και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τους στόχους που διεκδικεί πάντα ο ΠΑΟΚ. Και αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά αυτά τα περισσότερα είναι γερασμένα, ηλικιακά πάντα μιλάω, είναι κορεσμένα θα έλεγα εγώ και κορεσμένα είναι, και από την άλλη εγώ θα το ξαναπώ ότι υπάρχουν μέσα στην ομάδα ποδοσφαιριστές που δεν είναι αντάξει να φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να παίζουν σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οπότε θα έλεγα λίγο πολύ, όχι ήταν αναμενόμενο, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το περίμενα τόσο νωρίς να γίνει αυτό. Το περιμέναμε ότι η ομάδα θα κλατάρει και δεν θα μπορέσει να έχει απόδοση ικανοποιητική, λίγο πολύ όλοι το περιμέναμε. Έμεινε πάρα πολύ, πολύ νωρίς,
βγήκε από τον πολύ μεγάλο στόχο τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος πάρα πολύ νωρίς, και αυτό είναι μεγάλο πλήγμα και πολύ στενάχωρο. Εγώ βλέπω μια ομάδα που δεν έχει την φρεσκάδα, δεν έχει την ενέργεια, δεν έχει το πάθος, δεν έχει την διάθεση. Δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω, Γιώργο, δεν έχει και ποδοσφαιρικά στοιχεία 2-3 που είναι απαραίτητα. Η δική μου η απορία είναι η εξής. Γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που έχει περάσει από διτήρια, δεν ξέρω, 30-40 χρόνια, είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο όλη τη ζωή. Όταν ακούμε συνεχώς τον προπονητή για αυτοπεποίθηση, για ψυχολογία, και οι παίκτες κάνουν λόγο για ψυχολογία, πώς το ακούς εσύ, έχοντας ο ΠΑΟΚ ένα ρόστερ με τις ελλείψεις του, με τις αδυναμίες του, αλλά δεν πάβει να έχει παίκτες πέρα από καλοπληρωμένους και παίκτες με ποιότητα. Ο Κούρτης είναι διεθνής, ο Σβιντέρσκι, ο Βαρέλα διεθνής. Οι περισσότεροι παίκτες, αν όχι όλοι, είναι με πολλές παραστάσεις, με εμπειρίες. Τι σημαίνει ότι ακόμη συνεχώς δεν έχει ομάδα αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία δεν είναι? Αν μπορείς να το εξηγήσεις, θα με ενδιαφέρει. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω, Στέλιο, φυσικά θα σου εξηγήσω και θα σου πω. Ψυχολογία και αυτοπεποίθηση είναι δύο τα κοινά. Καταρχήν έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή και πώς αντιλαμβάνεται και πώς διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Και όταν είσαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, πρέπει να τις διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή και σε μια τέτοια καμπή να βγεις μπροστά και να δείξεις την προσωπικότητά σου και την ηγετική φυσιογνωμία, την ποδοσφαιρική που έχεις. Από αυτό το πράγμα λείπουν από τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές. Λείπουν, αν εξαιρέσω ένα-δυο παιδιά, δεν υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές ή οι χαρακτήρες που να μπορέσουν να μπουν μπροστά και να αναλάβουν τα ενία αυτής της δύσκολης καμπής που περνάει η ομάδα. Και από την άλλη, είναι όταν δεν έχεις τα αποτελέσματα και δεν έχεις τις εμφανίσεις, τότε ναι, σίγουρα πέφτει ψυχολογικά, πέφτει η αυτοπεποίθησή σου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δικαιολογία. Ότι είναι δικαιολογία, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ του 2021-22, εποχές Σαββίδη, να μιλάμε τώρα για ψυχολογικό. Τι είναι ψυχολογικό, δεν είναι. Για μένα δηλαδή ακούγεται λίγο τρελό, θα έλεγα. Όχι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι δηλαδή δικαιολογία, δεν έχουμε ψυχολογία, δεν μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Δεν έχει προσωπικότητα, Γιώργο. Καλά. Δεν έχει προσωπικότητα ο Σβιντέρσκι, ο Σβάμπ, ο Κούρτιτς, ο Ζίβκοβιτς, ο Βαρέλα, ο Μπίσεσβαρ. Μην πάρω τώρα όλο το ρόστερ. Είναι 15 παίκτες, 17-18 με προσωπικότητα και παραστάσεις. Εγώ δεν τη βλέπω, Στέλιο, αυτή την προσωπικότητα. Έχουν δεν τη βλέπουμε στο χορτάρι, δεν τη βλέπουμε. Ναι, δεν τη βλέπω όμως στο γήπεδο εγώ αυτή. Ναι, δεν τη βλέπω. Τώρα γιατί είναι κουρασμένοι, είναι πορεσμένοι. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα έχουν κάνει το. Για μένα, έχουν κάνει τον κύκλο του στον ΠΑΟΚ και το κάνανε και πάρα πολύ καλά. Και μιλάω για την προηγούμενη θητεία και του Λουτσέσκου όταν πήραμε τον Νταμπλ. Από εκεί και πέρα φέτος δεν μας έχουν δείξει. Και για μένα το λάθος που έγινε από τον προπονητή είναι ότι στηρίχθηκε σε αυτά τα παιδιά, πίστεψε ότι θα ξαναλειτουργήσει όπως λειτουργήσε τη χρονιά του Νταμπλ, αλλά δεν είναι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Έχουν 3-4 χρόνια μπροστά τους στο πλάτη τους. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν. Τους λείπει εκείνη η φρεσκάδα. Εγώ θα έλεγα υπάρχει μια νοχελικότητα στην ομάδα και αυτό φαίνεται και το αντιλαμβανόμαστε όλοι μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω στον ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει κορεσμός. Από πολλούς ποδοσφαιριστές υπάρχει κορεσμός και αυτό έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του τον ποδοσφαιριστή, αλλά και με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα. Συνθήκες. Τώρα βάζεις μια άλλη παράμετρο. Εγώ να δεχτώ ότι κορεσμένος είναι ο Βαρέλα. Κορεσμένος είναι ο Μπίσεσβαρ. Κορεσμένος είναι ο Καλουρί. Ο Σβιντέτσκι δεν είναι κορεσμένος. Ο Ζίφκοβιτς δεν είναι κορεσμένος. Ναι. Ο Σβάμπ δεν είναι κορεσμένος. Ο Κούρτιτς δεν είναι κορεσμένος. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι κορεσμένος. Ο Τέιλορ δεν είναι κορεσμένος. Ο Σίντκλεϊ δεν είναι κορεσμένος. Ο Μούρκ δεν είναι κορεσμένος. Δεν ξέρω ακριβώς. Από όλα αυτά, συγγνώμη Κώστα που σε διακόπτω. Από όλα αυτά όχι, τα ονόματα καν... που μου ανέφερες. Εάν εξαιρέσω 2-3 παιδιά,
Εγώ θα σου πω ότι τα υπόλοιπα τα παιδιά δεν είναι να παίζουν στο ΠΑΟΚ. Α, τώρα πάμε στο συνάρτηση κορεσμένων παικτών. Παικτών οι οποίοι δεν έχουν τα πνευματικά και σωματικά αποθέματα και παικτών μη ικανών να φορούν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα δεν, ίσως δεν είναι και σωστό, δεν είναι να μην αναφέρω και ονόματα και τέτοια. Δεν... Όχι. Δεν θα πάμε σε ονόματα. Δεν θα πάμε σε ονόματα. Ναι, δεν θα πάμε και δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν είναι αυτό που είπες και εσύ αντάξια να φοράνε και να είναι σε αυτό το ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και 3, 4, 5 παιδιά που είναι και κορεσμένα, είναι κουρασμένα, έχουν κάνει το κύκλο τους και μιλάμε για παιδιά που είναι στο βασικό κορμό της ομάδος. Δηλαδή μιλάμε για τον, όπως είπαμε, για τον Βαρέλα, τον Ελκατουρί, τον Μπίσεσβαρ, ο Σβάμπη είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι, φαίνεται, δείχνει ότι είναι πολύ κουρασμένος. Ο Κρέσπο ταλαιπωρείται και αυτός. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πέντε. Θα τον βάλω στους κορεσμένους τον Κρέσπο. Ναι, Κρέσπο τον βάλω, δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα, είπαμε πέντε παιδιά, αναφέραμε πέντε ονόματα που είναι ο βασικός κορμός της ομάδος. Τώρα, όταν είναι αυτοί οι πέντε ποδοσφαιριστές δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν μέσα στο γήπεδο, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή έχουμε και 2-3 που είπα πριν ότι δεν αξίζουν να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε ένα Ζίφκοβιτς. Το παλικάρι αυτό προσπαθεί να κάνει τα πάντα και από θέμα απόδοσης και διάθεσης και. Είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ομάδα μας. Έχουμε τον Μιχαηλίδη, το μικρό, εισαγωγικά μικρό, που το παιδί έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και προσπαθεί να τα βγάλει. Ο Κούρτιτς, έμπειρος ποδοσφαιριστής, που και αυτός μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Ο Σβιτέρσκι, δεν ξέρω, εγώ από ό,τι την εικόνα που βλέπω, χωρίς να ξέρω και πολλά πράγματα, πιστεύω ότι αυτό το παιδί θέλει να φύγει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δείχνει με τον τρόπο λειτουργία του ότι θέλει να φύγει. Τώρα, λόγω της εθνικής που πάει καλά εκεί, λόγω ότι δεν έχει συνεχόμενες συμμετοχές, αλλά αυτό μου δείχνει, αυτό μου βγάζει. Πάντως είναι, Γιώργο, αποδεδειγμένο ότι για να είσαι επιτυχημένος στον ΠΑΟΚ δεν αρκεί να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Πρέπει να έχεις και τον κατάλληλο ψυχικό κόσμο. Δηλαδή έχουμε δει παίκτες που περάσαν και δεν ακούμπησαν. Θα σου αναφέρω εγώ τον Όλσεν τον τερματοφύλακα, τον Ρέι τον τερματοφύλακα, τον Σάμπο ακόμα που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και έκανε μια καλή καριέρα στο Ισραήλ, τον Τζόλακ. Οπότε ίσως μερικά παιδιά να μην είναι τόσοι κακοί ποδοσφαιριστές, αλλά να μην έχουν τον ψυχισμό για να είναι σε αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι μια απλή ομάδα. Εννοείται, υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν και πολλά τέτοια παραδείγματα που είναι καλοί ποδοσφαιριστές, πολλά. Αλλά ναι, ίσως δεν ταιριάζουν η ψυχοσύνθεσή τους, το κλίμα, οι συνθήκες. Ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Απλά ο ΠΑΟΚ, η πίεση που υπάρχει παραδοσιακά στην ομάδα. Ναι, όπως είναι δηλαδή το DNA του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να περιμένει όμως αυτά τα παιδιά πότε θα λειτουργήσουν και πότε θα πέφτουν. Δεν έχει τα περιθώρια στο να, αν και το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ, και είναι το άσχημο της υπόθεσης, δηλαδή περιμένουμε πάντα πολλού πότε θα βγουν στα καλά τους, πότε θα παίξουν, πότε. Για μένα είναι λάθος αυτό. Η εικόνα είναι μέσα στο γήπεδο, τη βλέπεις, την εξετάζεις. Και από εκεί και πέρα, κάνει καλός, δεν κάνει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε για κάτι καλύτερο. Άρα, δηλαδή να φέρω ένα παράδειγμα τώρα, θα αναφέρω ένα όνομα, τον Ελκαντουρί. Τον Ελκαντουρί τον έχουμε πόσα, 4-5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Όλοι λέμε ότι είναι και λένε όλοι ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, έχουν βγει και οι προπονητές. Ο Ελκαντουρί παίζει 3-4 παιχνίδια κάθε χρόνο. Τι να περιμένω εγώ από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο Ελκαντουρί έπρεπε να παίζει 20-25 παιχνίδια και να έχει μια ηγετική φυσιογνωμία μέσα στην ομάδα. Δεν το κάνει αυτό. Τώρα γιατί δεν το κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Οπότε δεν μπορώ να περιμένει, δεν μπορεί ο οργανισμός ΠΑΟΚ να περιμένει τον κάθε Ελκαντουρί πότε θα είναι στα καλά του. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ είναι ένα κράμα κορεσμένων, μεγάλων σε ηλικία, παύλα κουρασμένων,
και παικτών που κάποιοι δεν δικαιούνται να φορούν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έλλειψη λύσεων στα χέρια του προπονητή. Τέσσερις παράμετροι. Σωστά. Σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Σωστά. Ρωτάω τώρα εγώ. Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ με την ανάγνωσή σου. Είναι μια συνάρτηση. Τώρα, σε κάποια από τα τέσσερα, κάποιο μπορεί να έχει 30%, κάποιο μπορεί να έχει 35%, κάποιο 20%. Εντάξει, τώρα, αλλά... ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει. Ναι. Όλα αυτά όμως μαζί το είναι αλυσίδα, είναι κρίκος. Είναι κρίκος, κρίκος, κρίκος. Ναι, ναι. Θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι εγώ πιστεύω στον προπονητή, πιστεύω στον Λουτσέσκου, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η πρώτη είναι, στα τέσσερα βάζουμε και ένα πέμπτο για τις επιλογές του προπονητή σε σχέση με την εντεκάδα που παρουσιάζει. 100%. 100%. Και εγώ δεν θα σου έλεγα, Κώστα, μόνο και με τις επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχει και τη δυνατότητα πολλών επιλογών. Εγώ θα έλεγα ότι οι επιλογές που γίνανε το καλοκαίρι, εκεί για μένα έγινε το λάθος. Οι επιλογές και ο προγραμματισμός που έγινε το καλοκαίρι. Και αυτό νομίζω έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, χωρίς να γνωρίζω πολλά πράγματα στο τι συζητήθηκε με τη διοίκηση και με αυτά. Δεν... Αλλά έπρεπε ο Λουτσέσκου να το δρομολογήσει λίγο καλύτερα το καλοκαίρι το θέμα της ενίσχυσης της ομάδος. Δεν τον άφησαν. Δεν ξέρω αν τον άφησαν. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω λεπτομέρειες τι έγινε, θα ξέρετε καλύτερα. Και πήγε με την πεπατημένη, με τα παιδιά τέλος πάντων αυτά που αναφέραμε πριν, που ήξερε. Και βλέπουμε ότι, και το είπε μάλιστα και προχθές το είπε, και μετά τον Άρη το είπε, ότι κλατάραμε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, κλατάραμε. Δεν δικαιολογείται όμως ο ΠΑΟΚ τέλη Νοεμβρίου να είναι 13 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και να έχει κλατάρει η ομάδα. Δεν νοείται εσύ ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν μπορώ να το συλλάβω εγώ στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Καταλήξαμε σε 5 λόγους. Σωστά. Σωστά. 5. Υπάρχει και ένας έκτος, Κώστα, αν μάθω. Να τον ακούσω, πριν σου κάνω την ερώτηση. Ναι. Μάλλον, έλλειψη... Γιώργο, θα σε, παρακαλέσω να περιμένεις 2 λεπτά στο τηλέφωνο, να ακούσουμε το διαφημιστικό break για λόγους εμπορικούς και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Γιώργο, ξεκίνησες να λες και για μια 6η παράμετρο πριν σου κάνω μια ερώτηση ακόμη. Ναι, και πριν πω για την 6η παράμετρο, θα έλεγα για να μην αδικήσω και τον... Όχι να μην αδικήσω, έχει να κάνει με τον Λουτσέσκου. Αυτό τώρα το βιώνουμε στην ομάδα εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή μετά το double η ομάδα κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει και όπως την περιμέναμε όλοι. Ξέρω ότι έχει να κάνει με το υλικό της ομάδας, με τους ποδοσφαιριστές και με τους στόχους που έπρεπε να βάλει και να συνεχίσει μετά το double. Έχεις δίκιο. Και νομίζω και φτάσαμε, γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο να συζητάμε για αυτά τα προβλήματα τώρα της ομάδας. Και το έκτο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι λείπει πάρα πολύ η ηγετική φυσιογνωμία του μεγαλομετόχου. Λόγω των προβλημάτων, δεν ξέρω αν είναι από ό,τι ακούγεται με την υγεία του ή κάτι, απέχει τέλος πάντων. Και χωρίς να θέλω, ο Σαββίδης έχει δώσει τα πάντα στον ΠΑΟΚ και έχει αλλάξει τη ροή αυτής της ομάδος. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι ένας μεγάλος ευεργέτης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ και έχει αλλάξει πάρα πολύ το σωματείο. Από εκεί και πέρα όμως θα βλέπουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια που λείπει πάρα πολύ από την ομάδα και νομίζω ότι παίζει και ένα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει σιγουριά, δεν υπάρχει τον να βαρέσει την μπουνιά του στο τραπέζι και να πει πώς πρέπει να λειτουργήσει η ομάδα και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή λείπει η ηγετική φυσιογνωμία του Προέδρου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τη δεχτώ και αυτή. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ο Ιβάν Σαββίδης. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε από τα εμβόλια να αναπτύξει αντισώματα έτσι ώστε να δημιουργήσει ασπίδα προστασίας για τον εαυτό του σε σχέση με την πανδημία, τον κορονοϊό, τον κρατά μακριά από πολλές επαφές και από την τούμπα.
Μακάρι λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Μια χαρά να είναι, μια χαρά είναι. Και απολύτως τίποτα. Και να το ξαναδούμε εδώ στην Τούμπα. Ναι. Γιατί έξι παραμέτρους είπαμε. Ομάδα... Λοιπόν, χρειάζεται κάτι από όλα αυτά για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο, τον Ιωνικό και τη Λάρισα? Όχι. Όχι, Κώστα. Δεν χρειάζεται. Και το ρωτώ, συγγνώμη Γιώργο, το ρωτώ Κώστα και Στέργιο, σε ένα ποδοσφαιριστή που έπαιξε στον ΠΑΟΚ με καλούς συμπαίκτες, με μέτριους συμπαίκτες, με κακούς συμπαίκτες. Δηλαδή, τι ρωτώ, ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ με τρομερή ομάδα, με μέτρια ομάδα και με κακή ομάδα. Αλλά ήταν πάντα ΠΑΟΚ. Και θυμάσαι με πολύ ποτέ... κακές συνθήκες. Ναι, υπήρχαν και καλές συνθήκες. Σε μια εποχή του Μπατατούδη. Ναι, συμφωνώ. Το ξέρω, τα έζησα. Όχι όμως. Ναι, τα έζησες, τα ζήσαμε, τα έζησες πολύ καλά. Όχι, δεν λοιπόν, χρειάζεται, Κώστα. Δεν χρειάζεται. Πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη ο ΠΑΟΚ, ναι, δεν πέρασε ούτε την εποχή του Γιώβιτς και του Άλεξιτς. Ναι, ακριβώς. Κάποιοι δεν θυμούνται ποιοι είναι. Εμείς θυμόμαστε. Θυμόμαστε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται, Κώστα, όχι. Δεν χρειάζεται όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρουμε για να κερδίσει τον Ατρόμητο, τη Λάρισα, τον Ιωνικό ή σε οποιοδήποτε ομάδα. Τον Άρη, εγώ θα πω μέσα. Δεν τον ανέφερα τον Άρη, όχι. Δεν τον ανέφερα τον Άρη. Εγώ θα τον αναφέρω γιατί είναι ένα παιχνίδι για μένα προσωπικά που έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα να είναι ένα τοπικό, ένα τέρμπι πάω κάρι και να βλέπω ποδοσφαιριστές να μην βγάζουν τον ψυχισμό τους, να μην βγάζουν την τρέλα τους, να μην βγάζουν το πάθος τους, να μην βγάζουν την ενέργεια για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ θα πω ότι ίσως να μην χρειάζεται παίκτης για να κερδίσεις τη Λάρισα, τον Ατρόμητο, τον Ιωνικό, τη Σλόβαν, αλλά χρειάζεται παίκτες για να τους κερδίσεις όλους μαζί. Έτσι, ναι. Ναι, είναι και αυτό, μου, ναι. Αν το δούμε μεμονωμένα, σαφώς και δεν χρειάζεται. Αν το δούμε σαν πακέτο αγώνων ανά τρεις μέρες, χρειάζονται και παίκτες. Γιατί έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, νομίζω. Όλες οι ομάδες έχουν αθλητικά στοιχεία και όταν μια ομάδα όπως ο Ιωνικός δεν έχει ιδιαίτερες υποχρεώσεις, δεν έχει παίξει 22 παιχνίδια από τον Αύγουστο, μπορεί να περιμένει καλύτερα τον ΠΑΟΚ, αν δεν έχει τη φρεσκάδα ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής, να αλλάξει 5 πράγματα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Στεργιό μου, ξέρεις τι γίνεται. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Από εκεί και πέρα όμως, όταν, γιατί ο ποδοσφαιριστής το αισθάνεται, όταν δεν είσαι στα καλύτερά σου και, και μιλάω από θέμα απόδοσης, είσαι ντεφορμέ, δεν είναι η μέρα σου. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία που συμβαίνουν σε όλους τους ποδοσφαιριστές και σε όλες τις ομάδες. Το στοιχείο όμως του πάθους και της τρέλας δεν μπορείς να το βγάλεις. Εγώ να συμφωνήσω ότι δεν μπορείς, αλλά μπορεί να μην είναι και αρκετό πλέον, Γιώργο, στο ποδόσφαιρο του 2021 το πάθος και τρέλα. Μπορεί πλέον να μην φτάνει. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετό. Σε μια ομάδα, και σε μια ομάδα όπως η ΠΑΟΚ πάντα είχε αυτό το στοιχείο. Είναι αυτό που είπε πριν και ο Κώστας. Πάντα είχε αυτό το στοιχείο. Να μπαίνει μέσα και να δίνει τα πάντα. Τα πάντα. Να πεθαίνει εκεί στο γήπεδο. Άσχετα με το αποτέλεσμα και την απόδοσή του. Mm-hmm. Αλλά να εκεί, να δίνεις τα πάντα. Και άμα το κάνεις αυτό, να είσαι σίγουρος και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ, ο κόσμος θα σε χειροκροτήσει και θα το εκτιμήσει αυτό το πράγμα. Εμείς αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Μετά το τζάμπλ δεν το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε αυτό που σου είπα, μια νοτρότητα, μια νοχελικότητα, μια απάθεια, σαν να και πολλά σκαμπανεβάσματα. Παίζουμε, κερδίζουμε, χάνουμε. Οκ, όλα καλά, πάμε για την επόμενη Κυριακή. Δεν γίνεται έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτσι. Γιώργο, να πάμε λίγο στο παιχνίδι της Πέμπτης. Τι να περιμένουμε, πώς το περιμένεις, αν φοβάσαι κάτι, αν σε ανησυχεί κάτι. Κοίταξε να δεις. Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση για το πρωτάθλημα. Αν μη τι άλλο πρέπει να περάσουμε, δεν το συζητά, δεν υπάρχει κάτι άλλο, να υπάρχει ένα στόχος και ένα ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θέλω να σκεφτώ ότι μπορεί να στραβώσει ένα τέτοιο παιχνίδι με μια τέτοια ομάδα
όπως είναι η Λίνκολ. Από εκεί και πέρα εξαρτάται σε φυσικά το τι θα κάνουν και οι άλλοι, με το αποτέλεσμα δηλαδή που θα φέρουν και οι άλλοι. Και από τα ΟΠΑ πρέπει να κάνει το καθήκον του, να μπει στην τούμπα, να βάλει όσα περισσότερα γκολ, και αν το κάνει αυτό, νομίζω θα περάσουν και στην επόμενη φάση. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί θα είναι όχι καταστροφικό, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση τώρα που βιώνει η ομάδα, εάν γίνει κάτι άσχημο την Πέμπτη, και όταν λέω άσχημο δηλαδή στο να μην περάσουμε, ναι, θα είναι η καταστροφή για την φετινή χρονιά. Κώστα. Αν τον ρωτήσω μόνο πώς μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη. Να γυρίσει το διακόπτης κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, Κώστα, ναι, πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης. Πρέπει λίγο να ενεργοποιηθούν, πρέπει λίγο να βγάλουν αυτά τα στοιχεία που είπα πριν. Πρέπει λίγο να σταθμίσουν το πού έχει φτάσει η ομάδα και πώς είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Να οριοθετήσουν ότι πλέον είναι μόνο αυτός ο στόχος, είναι η Ευρώπη και το κύπελλο, και να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, εννοείται, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουν κάτι. Ότι, όχι ότι ήταν μια κακή παρένθεση, γιατί πιστεύω δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τη δεδομένη αυτή τη στιγμή ο τρόπος λειτουργίας της ομάδος, και μιλάω σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση στο γήπεδο. Αλλά αν μη τι άλλο, πρέπει να βγάλουν αυτά τα στοιχεία και να τα δείξουν. Να τα δείξουν. Και είναι μια καλή ευκαιρία, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Πέμπτης, το ευρωπαϊκό μας παιχνίδι, να το δείξουν οι ποδοσφαιριστές. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουν και κάποια πρόσωπα, Γιώργο, γιατί το είπες στο ξεκίνημα, ότι περίμενε πολλούς ορισμένους ποδοσφαιριστές, τους έχει περιμένει πολύ ο προπονητής. Και ο ΠΑΟ κατά επέκταση. Εντάξει, αυτό είναι να κάνει, έχει να κάνει με το πώς το βλέπει ο προπονητής και το πώς διαχειρίζεται. Α, καλά, βεβαίως. Αυτός έχει, ναι, ξέρει τους ποδοσφαιριστές. Αν θες δηλαδή να απαντήσω, ναι, πιστεύω ότι σε αυτή την ομάδα, σε αυτές τις εντεκάδες που κατεβάζει τα τελευταία, νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 παιδιά, 4 παιδιά που μπορούν να παίξουν, να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm. Ωραία. Μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου μάλλον, γιατί Δεκέμβριο έχουμε, ας πούμε ότι η ομάδα θα δώσει μια μάχη να διατηρηθεί στις δύο διοργανώσεις, του Κυπέλλου και του Conference Link, να βελτιώσει την εικόνα της στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Πολύ καλό ερώτημα και πολύ καλό είναι, ναι, είναι το τι σκεφτόμαστε για το από εκεί και πέρα. Κοίταξε να δεις, Κώστα. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή, όπως είπες και εσύ, πρέπει να περάσει αυτός ο μήνας, να φτάσουμε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί σίγουρα. Και όταν λέω να ενισχυθεί, όχι για να κλείσουμε τη φετινή χρονιά για το επόμενο εξάμηνο, οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, πρέπει από τώρα να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια. Και δεν λέω για την επόμενη χρονιά, λέω για τα επόμενα χρόνια, για μια τριετία τουλάχιστον. Και αυτό έχει να κάνει το να φέρεις ποδοσφαιριστές σε μια ηλικία ικανοποιητική, να φέρεις ποδοσφαιριστές καλούς και ποιοτικούς, που να μπορείς να τους φέρεις και να θέλουν να έρθουν. Από εκεί και πέρα, γιατί τελειώνουν πάρα πολλά συμβόλαια το καλοκαίρι, να ξεκαθαρίσεις από τώρα το τι θέλεις να κάνεις, ποιοι να μείνουν, ποιοι να φύγουν. Να βάλεις κάποια πιτσιρίκια μέσα για μένα, που πρέπει, είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή τη δεδομένη στιγμή, να βάλεις κάποια παιδιά δικά μας μέσα των ακαδημιών, να τα δώσεις χρόνο συμμετοχής, να τα πιστέψεις, να τα στηρίξεις, για να δούμε πραγματικά και αν αυτά τα παιδιά μπορούν να τα ανταπεξέλθουν σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Και έτσι όλα αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά να τα δουλεύεις. Οπότε όταν έρθει το καλοκαίρι, να κάνεις πάλι κάποιες προσθήκες που θα χρειαστούν, γιατί σίγουρα θα χρειαστούν, και να χτίσεις την ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Διαβάζω τώρα ένα. Ο Γιώργος καλά τα λέει. Το θέμα είναι ποιος τον ακούει και τι θα κάνει. Αυτό που λέμε κι εμείς. Έχει θέματα ο ΠΑΟΚ. Οργανωτικά και εκτελεστικά. Πρέπει να αλλάξει ρότα. Και νομίζω. Το θέμα είναι ότι έχουμε όλη την ίδια άποψη. Έχουμε όλη την ίδια άποψη. Και δύο τατινά. Ή είμαστε όλοι άσχετοι. Ή δεν είμαστε άσχετοι. Και ξέρουμε πέντε πράγματα, αλλά
στον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν. Όχι, εγώ ο Κώστα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Καταρχήν εμένα η τοποθέτησή μου και πάντα η άποψή μου έτσι όπως το βλέπω, όπως τον έχω το ζήσει στον ΠΑΟΚ. Δόξα τω Θεώ τον έχω ζήσει πάρα πολύ καλά και σαν ποδοσφαιριστή και γενικότερα και το ζω ακόμα. Είναι αυτά τα στοιχεία, δεν έχει να κάνει. Δεν είμαστε άσπιστοι, ούτε η κριτική είναι κακοπροαίρετη. Πονάμε, στεναχωριόμαστε. Μα ναι. Δεν είναι κακοπροαίρετη. Και έλεγα ναι, χθες και το λέω και σήμερα. Εγώ μιλάω με πολύ μεγάλο σεβασμό και για τον προπονητή και η αξία του δεν είναι διαπραγματεύσιμη συζήτηση προς... δεν είναι προς συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, μετά τόσο έχει πετύχει. Εννοείται. Με μεγάλο σεβασμό στους παίκτες που για όσα έχουν πετύχει. Στο Βαρέλα, στον Πίστιβαρ, στον Καντουρί, στον Πασχαλάκη, στον Βιερίνια. Πάντα, ξέρεις Κώστα, πάντα... Ξέρω. Το ξέρω. Απλά λέω ότι όταν όμως φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, τι να κάνουμε, πρέπει να αλλάξει κάτι. Και μόνο που φοράς και φορέσανε τα παιδιά και φοράνε αυτή τη φανέλα, υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση. Αυτό δεν το συζητάμε και δεν μπορεί να το αναιρέσει κανένας. Από εκεί και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση και με το πότρα, και είναι μια κριτική που ναι, κάνανε τον κύκλο τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσφέρατε και αλλάζουμε σελίδα. Δεν μπορεί, δεν έχει την τέτοια την πολίτη, δεν μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να περιμένει και να κάνει άλλο υπομονή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ και ειδικά μετά με την εποχή Σαββίδη που ζούμε, είναι μόνο να κοιτάει ψηλά, το μόνο σκαλοπάτι που είναι το πρώτο. Δεν πρέπει να κοιτάει τίποτα άλλο. Να κάνει υπομονή, και με αυτό θα κλείσω εγώ την κουβέντα μας με τον Γιώργο. Να κάνει υπομονή Γιώργο, Κώστα και Κώστα, εάν γίνονται βήματα προς τα εμπρός. Γιατί τα τελευταία 2,5 χρόνια εγώ δεν βλέπω κάποια πρόοδο. Γιατί ο κόσμος θα καταλάβει αν η ομάδα χτιστεί από τώρα. Το λέγαμε και χθες με τον Κώστα Βασιλόπουλο, ότι από τώρα πρέπει ο ΠΑΟΚ να λειτουργήσει με λίγο πιο ανοιχτό βλέμμα. Αλλά υπομονή, Γιώργο, δεν έχει και νόημα. Απλά να περνάνε η σεζόν. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνει πολλά χρόνια υπομονή και θα κάνει και θα στηρίξει και θα είναι εκεί. Αν βλέπει κάτι θετικό και αν βλέπει ότι λειτουργεί σωστά η ομάδα, θα είναι δίπλα στα πάντα. Τώρα υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει γενικά στις τάξεις των φυλάδων και όχι μόνο, και στις τάξεις και της ομάδας μέσα. Υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός και δυστυχώς μακάρι όσο το δυνατόν αυτό και να σου πω πάνω και σε αυτό, νομίζω ότι ίσως ήρθε η στιγμή, νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο καλό αν θα γίνει αυτό, να βγει. Εγώ θα πω, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, ο ίδιος προσωπικά, μαζί με τον Λουτσέσκου και να μιλήσουν στον κόσμο. Δεν μπορείς να αφήνεις την κατάσταση όλη αυτή να αιώρεται. Πρέπει να βγούνε μπροστά ο ηγέτης μαζί με τον προπονητή και να μιλήσουν στον κόσμο. Τι έγινε, τι σκέφτονται να κάνουν έτσι ώστε να ηρεμήσει και ο κόσμος και να στηρίξει και ο κόσμος. Το να υπάρχει αυτή η απάθεια είναι μεγάλο πρόβλημα και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο. Ναι. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε και πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία έτσι να τα πούμε όμορφα. Να είσαι καλά.